Για τρίτο 24ωρο η Ελπής σφυροκοπάει τη Δυτική Κρήτη. Τα Χανιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με το χιόνι να φτάνει μία ανάσα από την πόλη των Χανίων. Όλες οι ορεινές περιοχές του Δήμου που βρίσκονται πάνω από τα 400 μέτρα είναι ντυμένες στα λευκά. Πραγματοποιούμε μια περιοδία στις περιοχές οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει όλο αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Τα προβλήματα είναι πολλά, είναι όμως ελεγχόμενα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν περισσότερα από 14 μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας και της ΔΕΙΑΧ. Έχουμε εξασφαλίσει την δίωδο στους κεντρικούς δρόμους και την ίδια στιγμή επιχειρούμε να ανοίξουμε και στις μικρότερες γειτονιές και στις προσβάσεις των κτηνοτρόφων σε πιο υψηλά σημεία. Μηχανήματα του πρώτου αλλά και του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης δίνουν πολύ ωρή μάχη για να παραμείνουν βασικές οδικές αρτηρίες ανοιχτές, με τις πιο ορεινές περιοχές των Δήμων Καντάνου, Σελήνους, Φακίων και Πλατανιά να έχουν αποκλεισμένα χωριά και οικισμούς, χωρίς σοβαρά όμως προβλήματα. Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές, με τα πιο εκτεταμένα να καταγράφονται στην περιοχή των Σφακίων. Αλλά ο καιρός είναι όμως πολύ, όσο πάει, χειροτρεύει από ό,τι βλέπω, γιατί είμαι στην Ήπειρο συγκεκριμένα και εγώ γύρισα πίσω, αν και με 4x4 γύρισα γιατί φωτίθηκα. Σε όλες τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Χανίων χιονίζει από το πρωί ακατάπαυστα. Βρισκόμαστε στους κάμπους κεραμιών σε υψόμετρο 500 μέτρων και αυτή την ώρα εκδηλώνεται σφοδρή χιονόπτωση. Ναι, τα κατεβάζουμε εδώ για χειμώνα. Για χειμώνα τα κατεβάζουμε και όπως βλέπετε έχουμε μια στάνη πιο πέρα και μπαίνουν. Είναι ολισθηρός ο δρόμος, είναι ολισθηρός. Από πού έρχεστε? Ο Χανιά. Και πάτε μαλάξα? Όχι, γυρίζουμε τώρα πίσω. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε παγίδες περιμετρικά των Χανίων, με τις οδικές αρτηρίες να είναι απαγορευτικές, ειδικά για τις βραδινές ώρες, όπου παγιτός κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Σήμερα θα ξεκινήσουν να καθαρίζουν σιγά-σιγά και τις γειτονιές, διότι τα χωριά τα δικά μας, τα ξέρετε, είναι διάσπαρα τις γειτονιές και έχουν όλες γύρω-γύρω από μισό μέχρι ένα μέτρο χιόνι. Οπότε... Που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλούς οικισμούς αποκλεισμένους. Ναι, οικισμοί, μικροί οικισμοί, ναι, ακριβώς. Αποκλεισμένοι. Την ίδια ώρα, λόγω των καιρικών συνθηκών, προσάραξη πλοίου στον κόλπο Κισάμπου και συγκεκριμένα στην παραλία του Δραπανιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος νωρίς σήμερα το πρωί. Με τις καιρικές συνθήκες να είναι δυσμενείς, η επιχείρηση διάσωσης έγινε κάτω από αντίξουες συνθήκες, αλλά στέφθηκε με επιτυχία καθώς σώθηκαν 10 ναυαγοί. Σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Ρεθύμνου έχει απλωθεί το λευκό σκηνικό. Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις 5 χιλιόμετρα έξω από το Ρέθυμνο, στα τρία μοναστήρια, οι πρώτες νυφάδες χιονιού έπεσαν χτες μετά τις 4 το απόγευμα και πολύ γρήγορα τα πάντα ήταν ντυμένα στα λευκά. Πρωτόγνωρο για εμάς τους Ρεθυμνιώτες το φαινόμενο αυτό, το βλέπω μια φορά κάθε 3-4 χρόνια. Οπότε ανεβήκαμε μόλις 2 χιλιόμετρα μετά την πόλη για να χαρούμε και να δούμε το όμορφο αυτό τοπίο. Την ευκαιρία εδώ στα χαμηλά υψόμετρα με τα παιδιά, μόνιμα στα δύσκολα και στα εύκολα με τα παιδιά. Ένα δίωρο που έχει ξεκινήσει, αλλά είναι κάτι μαγευτικό, είναι απίστευτο. Έχουμε κάποια χρόνια να το δούμε. Λίγο πιο μακριά από το Ρέθυμνο, στους Αρμένους, το σκηνικό και πάλι κατάλευκο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Παιχνίδια να περάσουν τα φαινόμενα και μετά. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό το πράγμα κάνουμε σε επικοινωνία με την υπηρεσία. Είμαστε έξω για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να γυρίσει στα σπίτια του. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουν καταγραφεί και στο Ρέθυμνο, με τον κρατικό μηχανισμό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Επισημένοντας ωστόσο την τεράστια προσοχή που απαιτείται για τις μετακινήσεις και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο στις περιοχές με έντονη χιονόπτωση.